οι απονομές κάποιων ειδικών βραβεύσεων, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές και για το ελληνικό τμήμα και για την τοπική διοίκηση. Θα απονείμει ο αντιπρόεδρός μας μία πλακέτα στην κυρία Τζιτζίκου για την εισήγησή της. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε. Θα συνεχίσουμε. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου απονέμεται τιμητική πλακέτα στον ιδρυτή του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας, υποστράτηγου Ελληνικής Αστυνομίας εν αποστρατεία κ. Καλιατζή, για την προσφορά του στην διατήρηση της ιστορικής μνήμης. Παρακαλώ, κύριε υποστράτηγε, για ένα σύντομο χαιρετισμό και συνεχεία η απονομή. Θα σας επιδώσουμε και σε εσάς και στην τοπική διοίκηση Κορινθίας ορισμένα αναμνηστικά για να θυμάστε την σχέση φιλίας που έχουμε δημιουργήσει. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον Αντιπρόεδρο Πολιτιστικών, κύριο Βαλατσό Βλάση, για την απονομή της τιμητικής πλακέτας στον κύριο Καλιατζή. Εδώ λίγο. Στρατηγή, παρακαλώ, όπως η κάμερα γυρίζει. Και εδώ κάμερα είναι αρχή. Αυτός είναι ο θηρός του μουσείου. Για τους προστάτες Αγίους μας. Είναι ένας ευχαριστήριος έτερος. Θερμώς ευχαριστούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Κόμματος της Διεθνούς Αστυνομικών για την προσγειωμένη τιμή στο 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο, αλλά και την ανάθεση της προσφοράς του Αστυνομικού Μουσείου Καρδίτσας και την προβολή του από το πληροφορικό ταμείο της IPA. Από εδώ αν θέλετε λίγο. Έχουμε και μία κούπα με το σήμα του μουσείου. Ένα βιβλίο. Ένα βιβλίο των Καραϊσκάκης. Και ένα βιβλίο Οδυνηρές Μνήμες. Του πολέμου 40-41. Θέλω να σας πω ότι μέσα στον χώρο του μουσείου σε ειδική θέση φυλάσσονται η μνήμη από το ύψομα 731 της Βολής, όπου εκεί καρδιτσιώτες μαχητές και τρικαλινοί του πέμπτου συντάγματος πεζικού θυσιάστηκαν για την πατρίδα. Το ύψομα 731 αποτελεί τις νέες θερμοπύλες του ελληνισμού, διότι αν έπεφτε εκείνο το ύψομα που το πήραν οι Ιταλοί 7 φορές που τα επανακατέλαβαν οι Έλληνες, ελεύθερος πλέον να ήταν ο δρόμος για να καταλάβουν οι Ιταλοί τα Ιωάννια. Είμαστε λοιπόν υπερήφανοι που διαφυλάσσουμε τη μίλια από το 731 που πήγαμε και τα πήραμε με τη βοήθεια εκεί βορειοϊπηρωτών. Αυτά για εσάς. Και να δώσω και την τετραπολή διοίκηση. Εδώ, Πρόεδρε. Από εδώ έξω. Ευχαριστούμε θερμά για την διαδικασία και την ευκαιρία που έχετε να συνεργαστείτε. Ευχαριστούμε θερμά. Συνεχίζουμε όπως ξεκίνησα να λέω με μια ιδιαίτερη στιγμή για το ελληνικό τμήμα. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών ομόφωνα ανακηρύσει στον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Σπηλιάς Αγράφων Αρχιθέας, Αρχιμαντήρη κύριο Νεκτάριο Μητρόπουλο, ως επίτιμο μέλος του ελληνικού τμήματος, είναι ιδιαίτερη τιμή για εμάς που σας έχουμε πλέον στην Ιταλία μας. Παρακαλώ σε αυτό το θέμα να έρθει για ένα σύντομο χαιρετισμό και θα ακολουθήσει από μόνο. Είναι αντίγραφο από το απόσπασμα του πρακτικού. Παρακαλώ τον κύριο Πρόεδρο. Είναι ένα ακριβές αντίγραφο της Παναγίας της Πηλιώτισσας, η οποία βρίσκεται στα άγραφα της Αργυθέας, όπου πλέον, το λέω σε όλους σας εδώ σήμερα ανοιχτά, είναι ένα δεύτερο σπίτι δικό σας. Είναι ένα μοναστήρι ανοιχτό,
το οποίο σας περιμένει όλους με τις οικογένειές σας μαζί, όποτε θέλετε να έρχεστε να φορτίζετε τις μπαταρίες σας και να συνεχίζετε την πορεία της ζωής σας. Αυτήν λοιπόν την εικόνα, δίνοντάς την στον πρόεδρο του Εθνικού Τμήματος, την χαρίζω σε όλους εσάς με την ευλογία της Παναγιάς μας. Άλλη μια ειδική, ιδιαίτερη στιγμή για το ελληνικό τμήμα. Σκορπίσαμε το ελληνικό φως και σε συνεργασία με τις τοπικές διοικήσεις κάναμε πράξη την αλληλεγγύη, την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη συνεργασία μας με τη UNICEF για τα ασυνόδευτα προσφυγόπουλα και την προώθηση της παγκόσμιας ειρήνης. Για τις δράσεις αυτές, το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών και οι τοπικές διοικήσεις, Κιλκίες, παρακαλώ ένα θερμό χειροκρότημα. Δράμας, Μαγνησίας, Ακαρνανίας, Λέσβου, Ρεθύμνου και Χίου βραβεύτηκαν στο 61ο Παγκόσμιο Συνέδριο της IPA με την μεγαλύτερη διεθνή διάκριση, το βραβείο IPA World Prize. Παρακαλώ τους εκπροσώπους των τοπικών διοικήσεων να ανέβουν, να τους δούμε, να είναι μπροστά και να παραλάβουν το αναμνηστικό από τον Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου και από τον Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος. Παρακαλώ, ελάτε μπροστά. Θερμά συγχαρητήρια. Καλή συνέχεια στη δράση σας. Να φέρετε και άλλα βραβεία στο ελληνικό τμήμα. Λείπει ο εκπρόσωπος της τοπικής διοίκησης Κιλκίες, ο οποίος θα παραλάβει το βραβείο του σε άλλο χρόνο. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρουμανία, τον κύριο Σκαλέτη. Θέλει να, για τη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα, με τον εκπρόσωπο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Ρουμανία, να απονείμει μια τιμητική πλακέτα προς το Εθνικό Τμήμα. Παρακαλώ, κύριε Σκαλέτη. Hello. Well, I'm a short time. Well, and I say thank you very much, President, for the invitation. Thank you for the hospitality and thank you for our friendship. And also, I want to give you the gold medal for human rights defense and also the diploma from excellence for you, for your activity, for all your activity in your police and also for human rights. Ο κύριος Καλέτη. Ευχαρίστησε για την πρόσκληση, για την φιλοξενία και επιπροσθέτως θα ήθελε να δώσει το χρυσό μετάλλιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ένα δίπλωμα τιμής για τον Πρόεδρο να τιμήσει την Ένωση του Πρόσωπου της Πρόεδρου. Σαν τους Αμερικάνους, Καναδός. Έχουμε και παράσταση. Οπ, το δικό μας. Μόνο εσύ θα βάλεις τον αρχικό, σε βάλω και εσένα. Ευχαριστούμε θερμά. Φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος. Θα δώσω τον λόγο στον πρόεδρο της τοπικής διοίκησης Κορινθίας, γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τιμήσουμε και τους ανθρώπους οι οποίοι βοήθησαν να στηθεί αυτό το συνέδριο.
βοήθησαν στην καλύτερη δυνατή φιλοξενία όλων μας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε. Το γεγονός ότι φτάσαμε στο τέλος, αυτό δεν σημαίνει ότι σας αφήνουμε στο περιθώριο, σας ζητάω συγγνώμη, αλλά και σας ευχαριστώ για την υπομονή σας. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, τον Περιφερειακό Σύμβουλο, τον κύριο Πετρίτση Γεώργιο, να παραλάβει τη τιμητική πλακέτα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την στήριξη. Ο ταμείας της τοπικής διοίκησης, ο κύριος Κολοκούρης. Να συνεχίσουμε, βέβαια κάποιοι αποχώρησαν από τους χορηγούς. Θα μεταβούμε προσωπικά για να απονείμουμε τη τιμητική πλακέτα. Ο κύριος Μητσόπουλος υπομένει, καρτερικά βλέπω. Αγαπητέ κύριε Μητσόπουλε, μπορείτε να έρθετε στο βήμα. Ο κύριος Μητσόπουλος εκπροσωπεί την εταιρεία, είναι διευθύνων σύμβουλος της Φάρμα Μητσόπουλος. Είναι ο άνθρωπος που είναι πάντα δίπλα μας. Συγγνώμη. Μας στηρίζει. Και μας στηρίζει πραγματικά γιατί μας αγαπάει. Πριν κάνω την απονομή, θα παρακαλέσω τον κύριο Βαλατσό. Κύριε Υποστράτη, ελάτε. Θα τοποθετηθείτε πρώτα και μετά θα παραλάβετε την πλακέτα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την τιμητική πρόσκληση. Είναι ιδιαίτερη τιμή μου και χαρά μου που είμαι στην αστυνομία σήμερα μαζί σας. Εύχομαι το συνέδριο να έχει επιτυχία και να δίνει ο Θεός βοήθεια, δύναμη σε εσάς να αντιμετωπίζετε τις δύσκολες μέρες και τις καθημερινότητες που αντιμετωπίζετε. Είστε καλά. Παιδε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. Καλά. Αγαπάω την αστυνομία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με τη δική σας στήριξη το συνέδριο έγινε πιο όμορφο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Κύριε Γατάκη. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω και ζητάω συγγνώμη αν παρευρίσκεται εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων, γιατί μας ενημέρωσε ότι το Υπουργείο Πολιτισμού θα έστειλε αντιπρόσωπο. Δεν τη γνωρίζω. Είναι η κυρία Ελένη. Ελάτε σας παρακαλώ. Κυρία Πολίτου, γυναίκα προς γυναίκα. Το Υπουργείο Πολιτισμού, η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων, προϊσταμένη της οποίας υπηρεσίας είναι η κυρία Κόρκα, μας παραχώρησε την δωρεάν είσοδο στα μουσεία. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την υπηρεσία και απονείμουμε την ποιητική πλακέτα. Και πάλι να ζητήσω συγγνώμη τον εκπρόσωπο της Ολυμπίας Οδού, τον οποίο ίσως να μην γνωρίζω, αν είναι εδώ. Κυρία είναι. Από την εταιρεία Ολυμπία Οδός. Παρευρίσκεται κάποιος? Καλά. Δεν πειράζει, θα την επιδώσουμε προσωπικά. Τελευταία, δύο απονομές μήναν. Είναι από την οικογένειά μας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να τιμήσει δύο από τα ιδρυτικά επί σειρά ετών μέλη. Τον κύριο Θεοδωρόπουλο Ανδρέα, ιδρυτικό μέλος, επί σειρά ετών πρόεδρος της τοπικής διοίκησης Κορινθίας και τελευταίος πρόεδρος του Ταμείου Λαμβδαία. Καλά τα λέω, στρατηγέ. Καλά. Φημίζεται για την Γρηγοράδα του. Θα του δώσουμε βέβαια το λόγο. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την προσφορά σας και παρακαλώ ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είμαι ανάμεικτα τα συναισθήματά μου, χαράς και συγκίνησης. Πρώτον, γιατί γίνεται στην ιδιαίτερη πατρίδα μου το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο. Είναι το δεύτερο Πανελλήνιο Συνέδριο που γίνεται στην Κορυφαία. Το προηγούμενο ήταν το 14ο που είχε γίνει το 1998 στο Ποσειδόν Κλαμπ Τρακίου με μεγάλη επιτυχία. Ήμουνα τότε εγώ Γενικός Γραμματέας και ο πρόεδρος ο κ. Σχοινάς Δημήτριος. Ευνηδιάστηκα από τη βράβευση, διότι δεν πίστευα ότι θα με θυμηθούν. Και μετά θυμήθηκα ότι είμαι 35 χρόνια μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, ότι είμαι ο ιδρυτής της τοπικής διοίκησης Κορινθίας εδώ και περίπου 30 χρόνια και έχω θητεύσει με τον ίν αρχηγό δύο θητείες στο Λαμβδαία, στο λογαριασμό αλληλεγγύης, σαν πρόεδρος τότε ο ίν αρχηγός, σαν γενικός γραμματέας εγώ, μετά σαν πρόεδρος
και ήμουν ο τελευταίος πρόεδρος του Λαμβδέα και επειδή η πολιτική κατάσταση ήθελε να βάλει στο χέρι 10 εκατομμύρια του ταμείου μας, με πληροφόρησε τότε ο νομικός σύμβουλος της Εμπορικής Τράπεζας, ο οποίος ήταν διαχειριστής μας, και μου είπε πρέπει να κάνουμε καθάριση. Και έτσι αναγκάστηκα να κάνω καθάριση και πήγαινα κάθε μέρα όταν είχα κενό στην Αθήνα, Βραχάτη Αθήνα. Έγινε καθάριση, επεστράφησαν τα ποσά στους συναδέλφους από στράτους και τα υπόλοιπα πήγανε στο νέο ταμείο. Στο νέο ταμείο ήμουνα στην επιτροπή που έγινε το νέο ταμείο. Κάναμε τότε μεγάλο αγώνα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις τότε τοπικές διοικήσεις που έτρεξαν γι' αυτό και ιδιαίτερα τον κύριο Κατσαρόπουλο, τον Γιώργο, τον εκτελεστικό γραμματέα. Εγώ οργάνωσα τότε πριν 30 χρόνια την τοπική διοίκηση Κορινθίας, έχοντας ως μίστες τον κύριο Δεμέστιχα, τον Αείμνηστο, τον κύριο Καλογερόπουλο, τον Αείμνηστο, τον κύριο Παπακωνσταντίνο, επίτιμο πρόεδρο του ειδικού τμήματος που παρίσταται και τον ευχαριστούμε πολύ. Και αυτή η βράβευση δεν ανήκει σε μένα, ανήκει στους συναδέλφους αστυνομικούς, ενεργεία και αποστρατεία που αγκάλιασαν αυτή την ένωση και σε αυτό τους ανήκει η βράβευση. Ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους. Καλό συνέδριο, καλές αρχές εσείς. Ευχαριστώ. Και να ευχαριστήσω το Εθνικό Τμήμα και το τοπικό. Παρακαλείτε ο κύριος Μαρούντας. Ελάτε κύριε Μαρούντα. Ο κύριος Μαρούντας πάει πρόεδρο σε πρόεδρο πάει τώρα. Ο πρώτος πρόεδρος του Ταμείου του με την καινούργια ονομασία. Να απονείμει την τιμητική πλακέτα. Και στο Λαμβδέα και στη Διοικούσα Επιτροπή για να προχωρήσουμε στη δημιουργία του νέου επαγγελματικού ταμείου. Δώσαμε ένα τιτάνιο αγώνα και πιο πολύ. Ο αγώνας ήταν ότι έπρεπε να πείσουμε τους συναδέλφους ότι είμαστε αξιόπιστοι, είμαστε διαφανείς και να μην μας κοιτάνε εποχή με καχυποψία, διότι αυτά τα εκατομμύρια ευρώ που είπε ο Αντρέας υπάρχουν τώρα στο ταμείο και πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Αυτά λοιπόν τα εκατομμύρια ευρώ ανήκουν σε όλους τους συναδέλφους. Κάναμε τις εκλογές, δημιουργήθηκε το επαγγελματικό ταμείο. Ήμουν ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από το 2011 μέχρι το 2015 και παρέδωσα τη σκητάλη με τις καινούργιες εκλογές στον κύριο Τσαγανό και συνεχίζει το καινούργιο συμβούλιο με αξιοπιστία και διαφάνεια. Συγχαρητήρια στον Αντρέα. Είχε μια άριστη και επιτυχημένη πορεία και στο Λαμβδέα και στην IPA Κορινθίας. Φίλε Αντρέα, σε ευγνωμονούμε για πάντα. Θερμά συγχαρητήρια. Ο Αντρέας είχε συντοπίτης εδώ στο Βραχάτι. Άφησα τελευταίο, επειδή αντιλαμβάνεται και την αγωνία και όλο αυτό το τρέξιμο, τον τότε πρόεδρο του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Παρακαλώ. Θέλω να φωνάξω μια κραυγή την οποία τη συνηθίζαμε τα παλιά τα χρόνια. Άξιος! Άξιος! Ο πρόεδρος του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου που διεξήχθη στο Λουτράκι το έτος 1998 είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Σχοινάς Δημήτριος. Βέβαια με μεγαλύτερες συμμετοχές τότε, θα μας τα πει και ο ίδιος, το τι τράβηξε, το τι πέρασε θα μας τα πει ο ίδιος, τιμώντας το πρόσωπό του όλο το Διοικητικό Συμβούλιο που ανέλαβε αυτή την διοργάνωση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω για αυτή τη τιμητική διάκριση που μας δίδεται. Χρησιμοποιώ επιθετικό που μας δίδεται γιατί δεν είμαι μόνος. Τότε θα αναφερθώ στα πρόσωπα τα οποία, κύριε Πρόεδρε, τρέξανε και θέλω να πω για τους αντιπροέδρους τον Σπύρο του Παπανικολάου, τον Χρήστο Δεδονάκη, τον Απόστολο τον Καραφωτιά, δεν ξέρω αν είναι εδώ κοντά μας αυτή τη στιγμή, τον Γενικό Γραμματέα τον Αντρέα τον Θεοδωρόπουλο, με τον βοηθό του τη Θεοδόρα τη Στογιάννου, τον ταμεία εκείνης της εποχής τον Βασίλη τον Παλιακάση, με τον τρέχοντα και ήταν η ψυχή εκείνης της διοργανώσεως, τον Βασίλη τον Καραγκούνη. Και
δεν θα παραλείψω βέβαια και τον υπεύθυνο των δημοσίων σχέσεων, τον Χρήστο του Μουρελάτο, τα οποία όλοι εμείς τρέξαμε, διοργανώσαμε αυτό το συνέδριο, το οποίο ήταν κατά τεκμήριο επιτυχές. Εστέφθη με απόλυτη επιτυχία. Και γιατί εστέφθη με απόλυτη επιτυχία? Γιατί στηρίχθηκε στο συμπυκνωμένο αυτό πέρα Μπινκέκο, το οποίο είναι διεξυπηρετούμε δια της φιλίας, δια της αλληλεγγύης, όπως και εσείς έχετε βάλει στόχο. Και αν εκείνο το συνέδριο εστέφθη με επιτυχία, το δικό σας ήρθε να επιστεγάσει την επιτυχία αυτή και να αγγίξει την τελειότητα. Και αν όμως η τελειότητα και το άριστο το πετύχατε, να έχετε υπόψη σας ότι θα πρέπει να τρέξετε, γιατί και αυτά επιδέχονται βελτίωση. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριό σας και στους συνέδρους σας και στους επισκέπτες. Καλή διαμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Ο πρόεδρος του Εθνικού Τμήματος, ο κ. Καραπατάκης, θα κάνει την απονομή. Να σας πάρω και εγώ. Εγώ την αδυναμία μου. Μας είχε 30 χρόνια στα πόδια του. Για άλλη θα μπουτιστεί. Ναι. Σώθηκε. Γιώργο, δεν με ξεχάσεις. Γιώργο, βγάλε τη φωτογραφία σου.